Μάκης Δελαπόρτας, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μία κόντρα που μόλις άρχισε. Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι. Ο Μάκης Δελαπόρτας ζήτησε από την Ευελίνα Νικόλιζα να δυνατήσει για να την πάρει στην παράστασή του το πρώτο μας πάρτι. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τον χαρακτήρισε ρατσιστή. Στην Ευελίνα δεν την πήρα λόγω της φιλίας με την Πέση. Τη ζήταγα χρόνια. Και της έλεγα, επειδή κάνω musical, θέλω λίγα κάποια κιλάκια να τα χάσεις. Πρόσεξε. Μπήκε λοιπόν στη διαδικασία και φέτος η Ευελίνα πρωταγωνιστεί στο πρώτο μας πάρτι. Έτσι, είναι πρωταγωνίστρια. Και όσοι θα έρθουν να τη δουν, όταν θα φύγουν, θα τη θυμούνται πάρα πολύ έντονα. Είναι πάρα πολύ ρατσιστικό αυτό. Εμείς συναντήσαμε τον Μάκη Δελαπόρτα λίγο πριν την παράσταση και απάντησε στην Κωνσταντίνα και στους συνεργάτες της εκπομπής της. Σίγουρα έπαιζαν ρόλο τα κιλά και τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε την Κωνσταντίνα που τη συμπαθώ και ιδιαίτερα γιατί είναι πολύ όμορφη και έξυπνη. Αλλά αν η Κωνσταντίνα είχε 50 κιλά παραπάνω θα ήταν σε αυτή τη θέση που είναι σήμερα. Είναι πάρα πολύ ρατσιστικό αυτό. Δηλαδή αν υποδιόταν κάποια συγκεκριμένη φιγούρα η οποία όντως εξυπηρετούσε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να πω εντάξει. Θέλει ένας άνθρωπος που δεν είναι ρατσιστής είμαι εγώ σε όλα τα πράγματα. Οπότε δεν μου ταιριάζει. Τώρα, αν θέλουμε όμως να πούμε κάτι, θα πούμε. Να λέμε, έλα Κωνσταντίνα, πες κι άλλα και θα σου απαντήσω. Ευχαριστώ που με διαφήμισε Κωνσταντίνα μου και παράσταση σκίζει. Αν έχεις ένα κομμάτι από αυτό, σου ανήκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναζούμε το πρώτο μας πάρτι επί σκηνής πια, αλλά ξέρεις και ο κόσμος θέλει να έρθει πάνω σκηνή να χορέψει. Και επειδή δεν γίνεται αυτό που καταλαβαίνει, σηκώνεται όρθιος στα καθίσματα και χορεύει σε όλη την παράσταση. Είναι πάρα πολύ ρατσιστικό αυτό. Δηλαδή αν υποδιόταν κάποια συγκεκριμένη φιγούρα, η οποία όντως εξυπηρετούσε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να πω εντάξει. Στην Ευελίνα έβλεπα πως την αδικούσαν τα κιλά της. Την αδικούσαν και στη σκηνή πάνω, την αδικούσαν και στη ζωή της. Είναι μια κούκλα και χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που η Ευελίνα μέσα από αυτή την παράσταση τη γνωρίζει ο κόσμος και φεύγοντας τη θυμάται πολύ έντονα. Το κίνητρο για να χάσει κάποιος κιλά είναι μόνο η υγεία. Τίποτα άλλο. Αλλά δηλαδή, έκανε και προκύψει... τάχασε, αλλά για εκείνη. Για κάποιο ρόλο που χρειάζεται μια χοντρή κοπέλα, θα πάρω. Και το έχω κάνει. Όμως, για ένα κορίτσι νέο που ήθελα να μου πει συγκεκριμένα τραγούδια και να μου κάνει το κορίτσι της εποχής του 60 με τις κορδέλες, τα πουά και τις στενές φούστες, ναι, απέτησα από την Ευελίνα να δυνατήσει. Και τσέκανα μόνο καλό, θεωρώ.